σημερινή εκπομπή όσο και την εκπομπή της Τρίτης, να την αφιερώσουμε σε βιβλία, κάνοντάς σας προτάσεις και δωρίζοντάς σας και κάποια αντίτυπα. Λιλή, ναι. Μαζί θα μιλήσουμε, θα κάνουμε διάφορες προτάσεις okay. για βιβλία, κυρίως από τις εκδόσεις εντύπης, έτσι. Ναι. Αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα με το δικό σου βιβλίο. Με λένε 12. Που έχει ως ήρωα ένα μικρό μυρμήγκι. Ένα μικρό μυρμήγκι που τον λένε 12. Ο 12 είναι ένα μικρό μυρμήγκι που έχει πολύ μεγάλα όνειρα, που η φωλιά του είναι πολύ περιορισμένη για να τα χωρέσει. Θέλει να είναι ξεχωριστός και όχι ένας ακόμα αριθμός ανάμεσα στους χιλιάδες αριθμούς της παγκόσμιας μυρμηγκικής ιστορίας. Και έτσι ονειρεύεται να γίνει κατακτητής λεγεωνάριος, για να κροταλίζει τις δαγκάνες του. Και ταυτόχρονα κάνει ό,τι μπορεί για να γλιτώνει τις τιμωρίες που όλοι του προσφέρουν απλόχερα. Το θέμα είναι όμως τι θα γίνει όταν αρχίσουν τα πραγματικά κροταλίσματα από τις δαγκάνες να πλησιάζουν. Μιλάμε για ένα αντιπολεμικό παιδικό βιβλίο, που βάζει έτσι τον 12 και όλα τα μυρμήγκια της φωλιάς του στη διαδικασία να δούμε αν θα αντέξουν οι κεραίες του στη φρίκη του πολέμου. Το μυρμήγκι προσομοιάζει με τους ανθρώπους της εργατικής τάξης. Ακριβώς. Που μοχθούν συνέχεια για την καθημερινή επιβίωση. Το έχετε παρουσιάσει σε παιδιά το βιβλίο? Ναι, έχουν γίνει ήδη 2 παρουσιάσεις. Η πρώτη κεντρική του παρουσίαση και χτες έγινε στο Σύλλογο Κεφαλήνων και Θεκησίων. Ποια είναι η αντίδραση των παιδιών? Τα παιδιά ταυτίζονται. Συνήθως ταυτίζονται με τους ήρωες οι οποίοι ζουν δύσκολες καταστάσεις. Ιδιαίτερα όμως στη σκηνή που περιγράφει το βιβλίο, τη σκηνή του πολέμου, όπου οι λεγιονάροι επιτίθενται στην φωλιά του 12, νομίζω ότι τα παιδιά έχουν περίεργες αντιδράσεις. Φωνάζουν «μην τον σκοτώνεις», «βοήθα τον», «γιατί τα τραβάνε όλα αυτά», «να φύγουν οι λεγιονάροι». Έχουν έτσι διάφορες αντιδράσεις και κυρίως όταν βλέπουν τα μυρμηγκάκια της φωλιάς του 12 να γίνονται χμαλωτοί, να φεύγουν από τον τόπο τους και να περνάνε δύσκολες στιγμές. Σε τι ηλικίες απευθύνεται το βιβλίο? Αυτό είναι ένα περίεργο ζήτημα. Να πω ότι ας πούμε ότι αφορά παιδιά του δημοτικού, αλλά με την βοήθεια του γονέα νομίζω ότι μπορούν να ανταποκριθούν έτσι και πιο μικρά παιδιά. Έχεις την εμπειρία που συμμετέχεις και στην παραγωγή και στην διακίνηση του παιδικού mm-hmm. βιβλίου, γιατί εργάζεσαι σε εκδοτικό οίκο, σε εκδόσεις εντύπης. Θέλω να μας μεταδώσεις μια αίσθηση για το τι κατάσταση επικρατεί στο χώρο του παιδικού βιβλίου και από την άποψη της παραγωγής και από την άποψη της διακίνησης. Από την σκοπιά της παραγωγής να πω ότι υπάρχουν πολύ σπουδαίοι νέοι συγγραφείς που ασχολούνται με το παιδικό βιβλίο, και όταν λέω νέοι δεν εννοώ μόνο σε φυσική ηλικία, στη βιολογική ηλικία, και έχουμε μια πολύ σπουδαία βιβλιοπαραγωγή τα τελευταία χρόνια. Βέβαια αυτό δεν πάει χεράκι-χεράκι και με την απήχηση στον κόσμο. Απ' τη μια φτιάχνονται καλά βιβλία, δεν λέω ότι όλα τα βιβλία που φτιάχνονται είναι καλά λίμωνο, αλλά απ' τη μια φτιάχνονται πολύ καλά βιβλία, απ' την άλλη όμως βλέπουμε ότι ο κόσμος δυσκολεύεται πολύ και να τα αγοράσει, αλλά υπάρχει έτσι και μια μείωση στην αγοραστική δυνατότητα του κόσμου. Υπάρχει όμως ολοένα και λιγότερα βιβλία τελικά καταλήγουν στο σπίτι, στο ναι, αυτό είναι γεγονός. Ζούμε σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη. Ιδιαίτερα δύσκολη για τους εργαζόμενους και για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι κατεξοχήν, ας το πω έτσι, πελάτες των βιβλιοπωλείων. Δύσκολα καλύπτουν τις πιεστικές, ανελαστικές καθημερινές ανάγκες τους. Ακριβώς. Άρα, παρόλα αυτά όμως, εξασφαλίζουν κάποια χρήματα για να αγοράσουν βιβλία, ειδικά για τα παιδιά τους. Όχι βέβαια όσα θα ήθελαν ή όσα mm-hmm. Αγόραζαν παλιότερα, αλλά το βλέπω και πηγάζει και μέσα από την δικιά μου εμπειρία, γιατί και εγώ έχω παιδί, είμαι γονιός. Κάποια βιβλία για τα παιδιά θα αγοράζουμε, γιατί
φροντίζω όσο αναγκαία είναι η διατροφή το σχολείο για το παιδί μας, αλλά τόσο αναγκαίο είναι και το βιβλίο, η επαφή του με το βιβλίο για την πνευματική του ανάπτυξη. Και τελευταίο, το Λίλη σε σχέση με το 12. Mm-hmm. Την εικονογράφηση του βιβλίου. Την εικονογράφηση του βιβλίου την έχει κάνει μια υπέροχη εικονογράφος, η Σίση Κιλερτζή, και την επιμέλεια του κειμένου έχει κάνει η Δήμητρα Ικίτσου. Μου λέγες προηγουμένως ότι θα δώσουμε ένα